βιάστηκα, βιάστηκα να πω ότι δεν είναι τα τηλεφωνήματα πολλά, διότι τα παιδιά έχουν με το νέο σύστημα το αυτοματοποιημένο έχουν ενημερωθεί από μόνα τους. Οπότε γνωρίζουν, οπότε γνωρίζουν και αρκετή είναι. Ώρα. Ναι, ναι. Αλλά τυπικά τα σχολεία θα πρέπει να αναρτήσουν. Ναι, ναι, αυτό κάνω τώρα. Αναρτώ με τους κωδικούς βέβαια, χωρίς ονόματα. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, μια πρώτη ματιά, με πάρα πολλά παιδιά σχεδόν πάλι όλοι οι μαθητές περάσαν κάπου. Χαιρόμαστε γι' αυτό, πολύ καλή. Έχουμε ιατρική, Ηρακλείου, νομικές, 2-3 νομικές, φυσικό, μαθηματικά, γεωπονικές. Στις κρατικές σχολές λοιπόν έχουν επιλέξει τα παιδιά και φέτος, παιδαγωγικά. Παιδαγωγικά πάρα πολλοί έχουν επιλέξει και έχουν περάσει πάρα πολύ, αρκετοί. Έχουν περάσει 3-5, μια δεκαριά θα έλεγα προς τα παιδαγωγικά, πολλοί το επιλέξανε. Όπως επίσης οικονομικά, εντάξει, τις νομικές, φιλοσοφικές, στο Ρέθυμνο, αρκετές, διότι... Επιλέγουν Κρήτη δηλαδή, ναι. Αρκετοί μαθητές από ό,τι φαίνεται. Αυτό παρατηρώ, ναι, παρατηρώ λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλούς στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Δεν πρέπει να είναι τυχαίο αυτό, έχουμε πάρα πολλές επιλογές, πρώτη επιλογή ή και δεύτερη, που συνήθως εκεί από ό,τι μου λέγανε ήταν πρώτη-δεύτερη, περιμένανε να μπουν, ότι έχουμε και στον Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά. Μα οι μαθητές του πρώτου λυκείου ψήφισαν Κρήτη δηλαδή, θα λέτε, ναι, έλεξαν μάλλον Κρήτη από ό,τι φαίνεται. Ναι, πολυτεχνείο στα Χανιά, ιατρικές στο Ηράκλειο και φιλοσοφικές στο Ρέθυμνο. Βέβαια έχουμε και αξιόλογα πανεπιστήμια, οφείλουμε να το ομολογήσουμε αυτό, αλλά ενδεχομένως και άλλοι παράγοντες έπαιξαν ρόλο στην επιλογή των παιδιών, είτε θέλουν να είναι κοντά στο οικογενειακό περιβάλλον, ίσως και ο κορονοϊός λίγο τα φόβησε για το πώς θα απομακρυνθούν. Να σας πω, την περίοδο που γινόταν και οι δηλώσεις και όλα αυτά, παρόλο που η σωρία παραγόντων συντελεί στο τι θα αποφασίσει το κάθε παιδί, η Κρήτη ήταν καθαρή από κορονοϊό. Και αυτό κάπου συνέβαλε, κάπου έπαιξε το ρόλο του. Ναι. Έχουμε πάρα πολλούς. Ηράκλειο. Διαβάζω την κατάσταση. Χανιά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ρέθυμνο. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές στην Κρήτη. Είπαμε και αξιόλογα πανεπιστήμια. Σε κάθε περίπτωση, όπου και να πέρασαν τα παιδιά, ας περάσουν καλά, να χαρούν αυτούς τους νέους δρόμους που ανοίγονται μπροστά τους, γιατί αλλάζει και η ζωή τους ολόκληρη, πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι είναι και η ζωή τους, ανοίγονται, όπως είπα, νέοι δρόμοι, να χαρούν τις σπουδές τους, να χαρούν τη φοιτητική τους ζωή. Και στους γονείς, καλή υπομονή. Καλή δύναμη, καλή υπομονή, καλό κουράγιο και εντάξει, όλα στη ζωή μας θέλουν δύναμη, υπομονή και κουράγιο. Μια φάση είναι και αυτή, ένα στάδιο είναι και αυτό. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό που θα πω, αλλά έτσι και αλλιώς τα παιδιά θα σπουδάσουν πολλά χρόνια. Έτσι και αλλιώς θα διαβάζουν σε όλη τη ζωή όσοι θέλουν να προχωρήσουν, με επάγγελμα βέβαια, ακόμη δηλαδή και όταν τακτοποιηθούν επαγγελματικά. Σήμερα οι εξελίξεις τρέχουν σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Πάντα θα διαβάζουν, μόνο τουλάχιστον να έχουν κάνει την επιλογή σε αυτό που θέλουν, για να έχουν κέφι. Έτσι ακριβώς, να μπορούν να ακολουθήσουν και να κάνουν αυτό πραγματικά, έτσι είχαν στους στόχους τους, τις επιθυμίες τους. Υπάρχουν παιδιά που μένουν εκτός σχολών, πολλά παιδιά δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους. Καταρχήν δεν έχουν έρθει όλες οι καταστάσεις. Δεν έχουν έρθει όλες οι καταστάσεις. Δεν έχει έρθει το παλαιό σύστημα, που και από εκεί περιμένουμε και η ιατρική περιμένουμε και άλλα. Όχι, δεν μένουν, αλλά δεν μπορώ να πω με ακρίβεια. Ωραία. Γιατί τώρα... Είπαμε ότι τώρα σας έρχονται και εσάς στα ψυχία, κάνετε τη διασταύρωση. Έχω μπροστά μου τις καταστάσεις των επιτυχόντων. Μάλλον, από ό,τι βλέπω μια πρώτη ματιά, όλοι όσοι έκαναν μηχανογραφικό έχουν περάσει κάπου.
Φέτος έχουμε και αυτή την ιδιαιτερότητα ότι έχουν καταργηθεί τα ΤΕΗ, οπότε όλα τα παιδιά έχουν περάσει, είναι πανεπιστημιακές σχολές. Από τους μαθητές της τρίτης τάξης, να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν 6-8 παιδιά που δεν γράψανε καν πανελλαδικές. Είχαν δηλαδή βρει άλλη επαγγελματική πορεία πιο πριν. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ήρθαν να γράψουν πανελλαδικές διότι είχαν κανονίσει κάτι άλλο να κάνουν, επαγγελματικό. Συνειδητοποιημένα δηλαδή. Άρα όλοι όσοι έδωσαν εξετάσεις πανελλαδικές κάπου πέρασαν. Κάπου πέρασαν. Ωραία, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αλλά βλέπω πάρα πολύ. Δηλαδή, να σας πω τώρα, μου κάνει τρομερή εντύπωση και εμένα. Τα βλέπουμε μαζί λοιπόν. Τα δύο τρίτα, τα δυόμιση τρίτα είναι Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτό κάτι δείχνει, ίσως είναι έτσι ένα αντικείμενο σχολιασμού περαιτέρω, να δούμε έτσι τα παιδιά με ποια κριτήρια το επιλέξουν αυτό. Εκτός από τις γεωπονικές που δεν έχει Κρήτη, έχουμε γεωπονία Θεσσαλονίκης, γεωπονία Αθήνας, διαιτολογίες, επειδή είναι σχολές που δεν έχει Κρήτη. Μας είπατε και πριν, επέλεξαν και τον Άγιο Νικόλαο τα παιδιά. Βλέπω μια επιλογή, ναι. Άγιο Νικόλαο, ναι. Σιτία. Σιτία δεν είδα. Μακάρι να είχαμε και εμείς εδώ μια πανεπιστημιακή σχολή στην Ιεράπετρα και να συζητάγαμε σήμερα και γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει κάποια άλλη στιγμή. Είναι πολύ ευρύ, πολύ σχηδές, πολύ σχηδές. Και οπωσδήποτε όχι τις παρούσεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχές και στην προσπάθεια που γίνονται και στα σχολεία μας, στους εκπαιδευτικούς, στις διευθύνσεις, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πολλών συντελεστών και βεβαίως πάνω από όλα στα παιδιά. Και πολλών χρόνων, και πολλών χρόνων, και πολλών χρόνων. Γιατί δεν έρχεται ένας μαθητής την Τρίτη, τη Δευτέρα Λυκείου να περάσει με τη Δία την τάξη και την Τρίτη να μπει στο Πανεπιστήμιο. Έτσι είναι πορεία μεγάλη. Μπορώ να πω ότι ξεκινάει από το Δημοτικό. Σιγά σιγά χτίζεται αυτό. Ναι. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο και καλή δύναμη και στη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά και θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε και τότε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλημέρα κύριε Κολεξάκη. Καλημέρα.